Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο σίγουρα απασχολεί πάρα πολύ, γιατί εντάξει, η καλοήθηση υπερπλασία του προστάτη είναι ένα καθημερινό ουρολογικό πρόβλημα. Έτσι, ας δούμε λιγάκι ορισμένα εισαγωγικά δεδομένα. Το λέιζερ βέβαια δεν είναι κάτι καινούργιο, έτσι. Από την ειδικότητα και όλα στη δικιά μου, είχαμε τη δυνατότητα σε ορισμένα περιστατικά να δοκιμάσουμε τότε το Indigo Laser εκείνη την εποχή. Πάρα πολλά περιστατικά έχουν υποτεθεί ότι γίνουν με λέιζερ. Κάπου τα λέιζερ ατόνισαν, κάπου ξαναήρθαν μετά στο προσκήνιο, κάπου καινούργια λέιζερ βγαίνουν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στο Μιλάνο ότι πραγματικά εντυπωσιάστηκα από το πόσοι καινούργιοι τύποι, κυρίως διοδικού λέιζερ, παρουσιάστηκαν από διάφορες εταιρείες, κυρίως γερμανικές. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να σταθούμε είναι το ότι ουσιαστικά όταν μιλάμε για βιβλιογραφικά δεδομένα που τεκμηριώνουν αποτελέσματα, μιλάμε ή για το KTP, το Green Light Laser, ή για την εξάχνωση εκτομή με το Holmium Young Laser. Η κύρια διαφορά, ίσως αν θέλετε, είναι ότι το Holmium μπορεί να κόψει κομμάτι, έτσι μπορεί να κάνει resection. Το KTP, εντάξει, σε κάποιες ίσως περιπτώσεις μπορεί να βγάλει σε ένα μικρό κομμάτι, αλλά δεν είναι ο σκοπός του αυτός. Θα μου πείτε, βέβαια, εντάξει, υπάρχει κάποιο καλύτερο, τι γίνεται. Δεν υπάρχει καμία μελέτη η οποία να συγκρίνει τυχεοποιημένη, να συγκρίνει τους δύο τύπους λέιζερ αυτούς ή και άλλους τύπους λέιζερ πιθανώς. Οπότε να μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι το καλύτερο ή το green light είναι το καλύτερο εις βάρος κάποιου άλλου. Γιατί τώρα το KTP laser, το green light, φαίνεται να επικρατεί τουλάχιστον γενικά στον ουρολογικό κόσμο? Γιατί εκτός από την αποτελεσματικότητά του, γιατί αν δεν ήταν αποτελεσματικό φυσικά δεν θα συζητούσαμε για τίποτα, έχει χαμηλή καμπύλη εκμάθησης, το οποίο είναι ένα βασικό πρόβλημα με το Holmium Young Laser και είναι ασφαλής μέθοδος, κάτι το οποίο βέβαια μας καίει πραγματικά στην κλινική πράξη. Λοιπόν, πολύ λίγα πράγματα. Η διαφορά του KTP Laser είναι ότι ουσιαστικά έχει το μισό μήκος κύματος του Neodymium Young Laser. Ουσιαστικά είναι ένα τέχνασμα μέσα από τον κρύσταλλο των KTP που υποδιπλασιάζει το μήκος κύματος. Απορροφάται από την αιμοσφαιρίνη, κάνει καλύτερη αιμόσταση. Το βάθος το οποίο καίει είναι λίγο κάτω από το 1 χιλιοστό. Το Holmium Young είναι πολύ λιγότερο, στο 0,4. Το Neodymium Young δεν χρησιμοποιείται πρακτικά πια. Και το διοδικό λέιζερ, ανάλογα βέβαια με το μήκος κύματος, γιατί εδώ είναι μόνο το ίντιγκο, υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές, έχει διαφορετικά μήκη κύματος. Όσο πιο βαθιά πάει κανένας, θεωρητικά βέβαια τελειώνει πιο γρήγορα, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να βγει έξω από τον προστάτη και να έχει πραγματικά προβλήματα. Το βασικό ερώτημα είναι αυτό που λένε όλοι. Εντάξει, όλες οι μέθοδες στην αρχή πάρα πολύ καλή, αποτελεσματική κτλ. Τι γίνεται μετά, ο ασθενής αυτός, μήπως τελικά θα τον χειρουργήσουμε, οπότε δεν κερδίζουμε κάτι? Αυτό είναι το κλασικό paper του Μάλεκ, το οποίο λέει ότι ουσιαστικά τα δύο κύρια endpoints, το IPSS score και η μέγιστη ροή, πρακτικά διατηρούνται μέσα στην πενταετία. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουμε δεδομένα πενταετίας και αξίζει να σχολιαστεί ότι όλες αυτές οι μελέτες έχουν γίνει με τα 80 W και στο paper αυτό του Μάλεκ υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς οι οποίοι έχουν γίνει με την πρώτη γενιά των 60 W. Θυμηθείτε ότι πλέον αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο το HPS Green Light Laser στα 120 W. Διατηρείται στον χρόνο? Υπολείπεται της διουρυθρικής? Όχι. Αυτή η μελέτη η οποία συγκρίνει σε βάθος χρόνου 12 μήνες, τώρα έχουν παρουσιαστεί σε abstract, πιθανώς να έχουν δημοσιευτεί ίσως και αυτόν τον καιρό τον οποίο μιλάμε, εργασίες συγκριτικές του KTP και της διουρυθρικής στα 2 χρόνια, δεν υπάρχει καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στα 2 κύρια endpoints, το IPSS score και τη μέγιστη ροή. Τι γίνεται με την ανοιχτή? Οι φίλοι μας από το Σεισμανόγλιο, είναι ένα άρθρο το οποίο είναι υποδημοσίευση. Δεν ξέρω, Ανδρέα, νομίζω δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα. Πρέπει να είναι υποδημοσίευση. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη, γιατί πήγανε σε προστάτες πάνω από 80 κυβικά. Κοιτάξτε τους μέσους όγκους στο KTP, 93 κυβικά, 96 κυβικά προστάτες σε ανοιχτή προστατεκτομή. Ένας προστάτης ο οποίος κλασικά οι περισσότεροι μάλλον θα κάναν ανοιχτή προστατεκτομή στον προστάτη αυτόν. Δεν υπάρχουν διαφορές. Δεν ξέρω στη συνέχεια αν θέλουν οι συνάδελφοι να κάνουν κάποιο σχόλιο για την εργασία αυτή. Δεν υπάρχουν κάποιες διαφορές σε βάθος ενός έτους όσον αφορά το IPSS score και την μέγιστη ροή. Η μόνη στατιστική διαφορά από ό,τι θυμάμαι είναι ότι εντάξει, στη μετά το KTP μένει περισσότερος προστατικός ιστός πίσω, αλλά ουσιαστικά νομίζω ότι δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Αυτό που θα με ρωτήσει κανένας και το οποίο δεν δείχνω είναι, εντάξει, μας λες για όλα αυτά, αποτελεσματικότητα, επιπλοκές, γιατί δεν δείχνεις? Γιατί πραγματικά οι επιπλοκές είναι ελάχιστες, κάτω του 1% πρακτικά, για όλες αυτές τις κλασικές επιπλοκές που ξέρουμε, δηλαδή το στένωμα, το στένωμα κυρίως της ουρίθρας και το βαθμό επανεπέμβασης. Έχουμε ποσοστά που να μας λένε πόσοι από αυτούς τους ασθενείς θα χρειαστούν κάποια επανεπέμβαση στο μέλλον.
Τα πρώτα δεδομένα, εντάξει, είναι ίσως λίγο νωρίς να το κρίνουμε αυτό. Λάβετε υπόψη ξανά ότι όλες αυτές οι μελέτες έχουν γίνει με το 80. Δεν έχει οι μελέτες με τα 120 τώρα αρχίζουν και βγαίνουν στο προκείμενο. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να απαντήσουμε κατηγορηματικά. Φαίνεται πάντως ότι το ποσοστό επανεπέμβασης είναι πολύ μικρό, κάτω ίσως του 5%. Αφήνουμε κάποιο ερωτηματικό. Λοιπόν, μια πολύ σύντομη λοιπόν ανακεφαλαίωση. Μιλάμε λοιπόν για μια μέθοδο η οποία είναι αποτελεσματική. Είναι συγκρίσιμη με τη διουρηθρική, είναι συγκρίσιμη ακόμα και με την ανοιχτή σε μεγαλύτερους προστάτες. 135 δημοσιεύσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει από πίσω βιβλιογραφική υποστήριξη. Να μην μιλάμε δηλαδή για ένα λέιζερ το οποίο υποστηρίζεται από ένα ή δύο άρθρα, μια τεκμηριωμένη μέθοδος με πάνω από 140.000 επεμβάσεις. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν είναι από ένα κέντρο, ούτε από δύο, ούτε από τρία κέντρα. Από πάρα πολλά κέντρα σε ευρωπαϊκό χώρο και εκτός Ευρώπης. 1.600 κέντρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Φαίνεται ότι κρατιέται η αποτελεσματικότητα για τα 5 χρόνια μετά και όταν θα βγουν τα δεδομένα πενταετίας με τα 120 ίσως θα είναι ακόμα καλύτερα. Ανέμακτη μέθοδος. Ναι, είναι ανέμακτη μέθοδος. Φυσικά δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι κανένας ασθενής δεν θα αματώσει. Έτσι προς Θεού κανείς δεν το υποστηρίζει αυτό. Αλλά τα ποσοστά αυτά είναι πολύ χαμηλά και μετά το learning curve όλες τα δεδομένα λένε ότι το ποσοστό αυτό σχεδόν μηδενίζεται ή αν θέλετε να το πούμε είναι κάτω από το 1%. Σύνδρομο διουρηθρικής δεν υπάρχει, χρησιμοποιούμε φυσιολογικό ορό, βλέπουμε καλύτερα, τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Και βέβαια το εντυπωσιακό είναι ότι την άλλη μέρα βγαίνει ο καθετήρας, ο ασθενής ουρεί εντυπωσιασμένος και επανέρχεται μετά από 2-3 μέρες στην πράξη, στην καθημερινή του ασχολία. Λοιπόν, θα δούμε λιγάκι ένα βιντεάκι, το οποίο το έχω κάνει σχετικά μικρό, έτσι ώστε να μην κουράσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν κανείς παρακολουθεί το λέιζερ είναι λίγο κουραστικό και για αυτόν που το κάνει, αλλά πολύ περισσότερο για αυτόν που το παρακολουθεί. Σε ένα από τα supplements στα τελευταία του European Urology, πραγματικά υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Μπαίνουμε υπό όραση να μην τραυματίσουμε τον προστάτη, είναι σημαντικό για να έχουμε καλό πεδίο. Βλέπουμε τα ουρητηρικά στόμια, μας ενδιαφέρει να ξέρουμε την απόσταση των ουρητηρικών στομίων από τον αφιένα. Το κόκκινο φωτάκι που είδατε είναι αυτό που δείχνει πού στοχεύει το λέιζερ. Από εκεί και πέρα αρχίζει η εκτομή. Η εξάχνωση, να το πούμε καλύτερα. Συγγνώμη, είναι λάθος έκφραση εκτομή. Η εξάχνωση. Έτσι. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα κεντρικό κανάλι, το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορεί να μπαινοβγαίνει το νερό εύκολα, φυσιολογικός ορός, έτσι ώστε να μπορεί να έχει καλή ορατότητα κανείς. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Εδώ ξεκινάει από τον αφιένα και θα έρθουμε σιγά σιγά προς το Βύρο Μοντάνουμ. Υπάρχει τεχνική ανάποδη να πάει κανείς από το σπερματικό λοφίδιο προς τον αφιένα και υπάρχει κεντρική σπυροειδής τεχνική. Αυτά όλα περιγράφονται σε αυτό το supplement το οποίο σας έχω πει. Το έχουμε πάρει πριν από 15-20 μέρες του 2008, το οποίο είναι position paper και περιγράφει από το group, το γνωστό group που ασχολείται στη διεθνή χώρο με το Green Light Laser, την τεχνική. Το Igloo Group, ναι. Τώρα, το laser είναι side fire, έτσι. Στοχεύει 90 μοίρες κάθετα από το εργαλείο μας. Η κίνηση η οποία γίνεται είναι αντίστροφη, ουσιαστικά αντίθετη της διουρηθρικής. Δεν κάνουμε την κίνηση μπρος-πίσω για να κόψουμε. Κάνουμε περιστροφική κίνηση αριστερά-δεξιά. Σε μία γωνίωση, σε ένα εύρος μάλλον κίνησης, γύρω στις 60 μοίρες, έτσι ώστε να υπάρχει ομαλή διάχυση της ενέργειας και να μην φεύγει η δέσμη πολύ πλάγια, οπότε έρεται ουσιαστικά η αποτελεσματικότητά της. Αυτή λοιπόν η περιστροφική κίνηση που βλέπετε εξαχρώνει ουσιαστικά τον προστάτη και ερχόμαστε σιγά σιγά προς τα πίσω. Η κοιλότητα ήδη αρχίζει και διαμορφώνεται και πηγαίνει κανείς συμμετρικά. Έτσι, λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, προσπαθώντας να κάνει μια ομαλή κοιλότητα. Δηλαδή αυτό το οποίο θα ήθελε κανένας και αυτό το οποίο θα έκανε τέλεια με την ανοιχτή προστατεκτομή ή θα το έκανε επίσης τέλεια με τη διουρηθρική, εφόσον έχει την ανάλογη εμπειρία. Είναι λίγο κουραστικό βέβαια όσον αφορά το χρόνο, έτσι, γιατί ανάλογα με το μέγεθος του προστάτη θέλει και περισσότερο χρόνο. Είναι πολύ κουραστικό κανένας να το παρακολουθεί, γι' αυτό και δεν ήθελα να επιμείνω πάρα πολύ. Ο συγκεκριμένος προστάτης είναι 40 περίπου γραμμάρια, είναι το κλασικό ίσως μέγεθος, το ιδανικό ίσως μέγεθος του προστάτη για να ξεκινήσει κανένας. Επειδή μας δίνει το χρόνο, καθώς βλέπουμε το λέιζερ να εξαχρώνει τον προστάτη έτσι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ καθαρά, σταγόνα αίμα δεν βγαίνει, έτσι. Και αυτό ίσως είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για μας. Έτσι, όλοι έχουμε τραυματικές εμπειρίες από αιμορραγίες μετά από προστατεκτομές, είτε ανοιχτές είτε διουρηθρικές.
Το λέιζερ προχωράει σιγά σιγά, εξαχνώνει, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Η βιασύνη οδηγεί συνήθως σε αιμορραγία. Έτσι, θέλει προσοχή, θέλει σιγά σιγά και προχωράμε προς τα έξω, προς το σπερματικό λοφίδιο, στη συγκεκριμένη βέβαια τεχνική. Θα μου πείτε πόσα πρέπει να κάνει κανείς για να μπορέσει να το αποκτήσει μια σχετική εμπειρία. Σε αυτό λοιπόν το άρθρο το οποίο σας ανέφερα, το οποίο είναι από το Igloo Group, οι ίδιοι αυτοί οι ερευνητές λένε ότι ένας ο οποίος έχει εμπειρία στα διουρηθρικά, γενικά στη διουρηθρική προστατεκτομή, στα θυλώματα, αλλά δεν έχει κάνει ποτέ λέιζερ προστατεκτομή, με 20 ουσιαστικά επεμβάσεις, συν πλην βέβαια είναι όλα αυτά, όλα σχετικά, από τις οποίες τουλάχιστον 2 θα έχουν γίνει κάτω από επιτήρηση από έναν ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στο green light laser, θεωρούνται γενικά αρκετά. Έτσι, αυτός είναι ένας, αυτά λένε τουλάχιστον οι ίδιοι. Νομίζω ότι από τη μικρή εμπειρία τη δικιά μας που έχουμε ξεκινήσει, έτσι, εκεί περίπου φαίνεται να κυμαίνεται η ιστορία. Μετά το 10ο, 15ο αρχίζεις λίγο και παίρνεις, ας το πούμε, τον αέρα της επέμβασης σιγά-σιγά και προχωράς. Και βέβαια αυτό το οποίο συνιστούν είναι σε καμιά περίπτωση δεν θα πας σε μεγάλο προστάτη, έτσι, στην αρχή, έτσι, μιλάνε για προστάτες γύρω στα 40 με 50 γραμμάρια και αυτή είναι η ιδανική προστάτη για να ξεκινήσει κανένας, έτσι ώστε όταν έχεις το εργαλείο σου στο σπερματικό λοφίδιο να βλέπεις μέσα την κίστη και να έχεις πολύ καλά το πλάνο σου, να βλέπεις όλο ουσιαστικά τον προστάτη. Όταν αποκτήσεις σιγά σιγά εμπειρία, αρχίζεις και προχωράς, αποκτάς μεγαλύτερη εμπειρία. Εδώ μέσα υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία σε μεγαλύτερους προστάτες και τους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.